Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Τέλειο παιχνίδι. Ευχαριστούμε και εσά. Καλό καρναβάλι να περάσουμε. Λοιπόν. Με τις καλύτερες εντυπώσεις έχουν μείνει 40 ομάδες που συμμετείχαν στο επετειακό 300ο κυνήγι του Θησαυρού που οργάνωσαν οι Κατσίκες, όπως αποκαλείται χαϊδευτικά η ομάδα Έκατσι Κουτσί Κατσίκα. Το φετινό παιχνίδι απέτησε φόρο τιμής σε αλυσμόν τους ρεθεμιώτες των γραμμάτων, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε και ένα παράθυρο στο μέλλον χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Κλείνω, γιατί είναι μία κοπελιά μόνη της. Εντάξει. Το κυνήγι των Κατσικών είναι υπέροχο. Τους ευχαριστούμε. Είναι ένα παιχνίδι όπου δίνουμε κάποια κυβάκια και είναι ένα τρισδιάστατο παιχνίδι με τσεκαρίσματα, με ψηφιακή μορφή, κάτι σαν ηλεκτρονικά ταμπελάκια. Οι ομάδες είναι ευχαριστημένες, μετέχουνε, συνολική συμμετοχή 40 ομάδες. Ως επετειακή λοιπόν η διοργάνωση δεν παρέλειψε να δίνει και δώρα στις ομάδες που συμμετέχουν, με το περιτύλιγμα να αναφέρει τα ονόματα και των 203 ομάδων που έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση όλες αυτές τις δεκαετίες. Η φετινή διοργάνωση είναι η 300η. Και θέλαμε να τιμήσουμε την επέτειο του κυνηγιού. Γι' αυτό το λόγο η Γρίφη είναι τυλιγμένη με περιτυλίγματα δώρων. Κάνουμε δώρα σε όλες τις ομάδες. Και ο σκοπός είναι να τιμήσουμε όλη αυτή τη διοργάνωση και όλους αυτούς που συμμετέχουν και να την περάσουμε, να τα περάσουμε όλα αυτά στους πιο νέους. Στα πιο νέα παιδιά. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι Κατσίκες φρόντισαν φέτος την επετειακή διοργάνωση να επιμεληθούν το Μουσείο Κυνηγιού που φέρει όλη την ιστορία της διοργάνωσης και στεγάζεται στο δεύτερο υπόγειο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου στον Κουμπέ. Τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε και ετοιμάζουμε. Η μόνη ατυχία ήταν που δεν κάναμε το παιδικό κυνήγι, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά φτιάξαμε πολύ ωραία πράγματα. Ένα μουσείο κυνηγιού που μαζεύεται όλος ο θησαυρός 30 χρόνων. Είναι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αποκλειστική τηλεοπτική χορηγία Neck Lines και η Blue Star Ferries. Χορηγή επικοινωνίας Κρήτη TV, εφημερίδα Νέα Κρήτη.